Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 10 του Μάρτη και είναι ο καιρός που ξεκαθαρίζουν οι λογαριασμοί, παλιοί και νέοι. Και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Παπανδρέου. Αποφάσισαν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους, είτε αυτές τις ημέρες, είτε το βράδυ των εκλογών, μετά το αποτέλεσμα, όποιο και αν θα είναι αυτό. Και αυτό φαίνεται ότι είναι ένα ξεκαθάρισμα το οποίο έχει προαναγγελθεί εδώ και πολύ καιρό και απλά έψαχνε την αφορμή του. Και η αφορμή δόθηκε είτε με τις δημοσκοπήσεις, είτε με το ποτάμι, είτε με την ελιά, είτε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έτσι οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί και θα δούμε και ποια θα είναι η έκβασή τους. Καλησπέριζω αμέσως κοντά μου την κυρία Ανδριάννα Ζαρακέλη και τον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη. Γεια σας. Για αρχή, να κάνουμε έτσι λίγο κουτσομπολιό. Δεν τη ρίχνει την κυβέρνηση, λέει. Ποιος? Δεν ξέρω. Ο κύριος Παπανδρέου. Πότε? Δεν ξέρω. Προφανώς, προφανώς και δεν θα τη ρίξει, γιατί είναι σαν να τιμωρεί και τον εαυτό του. Όχι ο Παπανδρέου. Επειδή δεν θα έχει ξαναεκλεγεί, εννοείς. Όχι, αλλά και να μην συμβεί αυτό που λες, δηλαδή και να επανεκλεγεί ο κ. Παπανδρέου, η επόμενη μέρα τι θα έχει δηλαδή για τον Παπανδρέου ή για όποιον ρίξει την κυβέρνηση. Κοίτα, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρήμα, εγώ πιστεύω. Η ρήξη θεωρείται. Το ίδιο ισχύει για όλους. Έχει επέλθει μια ρήξη, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν. Το γυαλί δεν φαίνεται. Η ρήξη υπάρχει, επί της ουσίας από το 2007. Σε τεντωμένο σκηνή είναι οι σχέσεις. Εγώ πιστεύω ότι όλα θα κριθούν από το βράδυ των εκλογών. Από το αποτέλεσμα των εκλογών και του πρώτου και του δεύτερου γύρου, δηλαδή και στις 18 Μαΐου που είναι οι αυτοδιοικητικές περιφερειακές, δηλαδή σε πρώτο πλάνο και δεύτερο στις 25 Μαΐου. Από το αποτέλεσμα, δηλαδή το πόσο. Κυρίως στις 25. Ναι, κυρίως στις 25. Και στις 18. Γιατί στις 18, να σας πω το ρεπορτάζ. Γιατί μπορεί να δούμε κόμμα Παπανδρέου. Πιστεύω πως όχι. Μπορεί να δούμε τον Παπανδρέου να πηγαίνει και να λέει τον Πασόκ είναι δικό μου, μπαίνω και το παίρνω. Είναι ένα σενάριο. Με ποιους? Περίμενε. Είναι ένα σενάριο. Με αυτούς που δεν πήγαν στην ελιά. Αυτούς που δεν πήγαν στην ελιά, με διαφόρους άλλους οι οποίοι παραμένουν παπανδρικοί. Υπήρχαν βουλευτές. Πόσοι ήταν οι βουλευτές που δεν πήγαν στην ελιά? Ή πόσοι είναι οι βουλευτές πρώην παπανδρικοί οι έχουν πάει τώρα στην Δημοκρατική Εξτρατεία? Τώρα δεν ξέρω τι φτιάχνουν. Εδώ βλέπουμε ότι συνεχώς φτιάχνονται κόμματα και τελικά σε όλους τους χώρους, πολλά είναι φούσκες, έτσι. Εντάξει, αυτή η πολυδιάσπαση υπάρχει και φαντάζομαι θα αποτυπωθεί και στις. Θα αποτυπωθεί κυρίως. Όχι, μόνο ο Θεοδωράκης κάτι έχει κάνει μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει. Φυσικά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής υπάρχει μια ανακατοσούρα σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Τότε το δεύτερο σενάριο το οποίο κυκλοφορεί, εκτός από την ιστορία με το κόμμα, είναι αυτό το θέμα της αμφισβήτησης αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Υπάρχουν ποσοστά τα οποία αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά αυτά τι δείχνουν? Ότι υπάρχει μια οριζόντια απαξίωση του κόσμου. Αλήθεια είναι. Σε αυτό που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν πάει τώρα να γίνει συνιστόσα σε ένα νέο σχήμα για να ισοφαρίσει την ιστορία του ποταμιού, του ποταμού και φτιάχνουν την ελιά. Από όλο αυτό το πράγμα ο κύριος Παπανδρέου επιλέγει να λείψει. Και όχι μόνο επιλέγει να λείψει ο κύριος Παπανδρέου, επιλέγει να λείψει μαζί με την όποια ομάδα έχει. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Στέλνοντας αλλά συγκεκριμένο μήνυμα. Λέγοντας ότι εγώ δεν παίζω σε αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το μήνυμα, Άκη? Γιατί εδώ, όσοι παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που σκιάζουν τις σχέσεις Βενιζέλου Παπανδρέου και Παπανδρέου Βενιζέλου. Και άλλα θέματα, όχι αμυγός πολιτικά. Εκτός από το μνημόνιο. Όχι αμυγός πολιτικά. Λοιπόν, έχουν ανοίξει εδώ και δύο χρόνια διάφορα κατά καιρούς θέματα, τα βλέπουμε στην επικαιρότητα. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές θα δούμε πολλές διακυμάνσεις και πολλές εναλλαγές σε αυτές τις σχέσεις Παπανδρέου Βενιζέλου. Ανάλογα με την εξέλιξη και διαφόρων θεμάτων. Αδειάδα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο Ανδρέας θα γνωρίζει περισσότερο αυτά τα θέματα. Έτσι, υπάρχει και ο Σκανδαλίδης που είναι το Πασόκ απέθανε. Υπάρχει και πολύ μεγάλη ενόχληση που έχει προκληθεί μετά τη δήλωση Σκανδαλίδη ότι το Πασόκ πλέον έχει πεθάνει και ότι όλοι μάλιστα παίρνουν. Δεν υπάρχει, λέει, Πασόκ. Το Πασόκ πλέον όλοι παίρνουν από το Πασόκ από εδώ και από εκεί. Τώρα, υπάρχει και η αγωνία στη Νέα Δημοκρατία τι θα γίνει άμα καταρρεύσει το Πασόκ. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εταίρος. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας. Δύο είναι.
Γιώργος Παπανδρέου δείχνει την κυβέρνηση, γιατί σήμερα αυτό το οποίο επικράτησε είναι το τι θα γίνει από τη στιγμή που αποφασίσει, αν αποφασίσει, ο Γιώργος Παπανδρέου να προκαλέσει ένα τόσο μεγάλο, μάλλον εκδηλώσει την οργή του που έχει προκληθεί μετά αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ελιά. Πιστεύεις, το ξαναλέω, νομίζεις ότι η Ελιά έχει ενοχλήσει τον Παπανδρέου? Τι τον έχει ενοχλήσει? Τα γνωρίζεις καλύτερα, πες μας τι τον έχει ενοχλήσει. Ένα σωρό άλλα πράγματα, δηλαδή, που βλέπουμε τι? Το φως της δημοσιότητας. Εσύ εννοείς το άδειασμα, για παράδειγμα, στη στάση την οποία κράτησε σε πάρα πολλά θέματα. Το άδειασμα στο θέμα των ΜΚΙΟ. Γιατί η ΜΚΙΟ μικρό θέμα είναι? Όχι, δεν είναι μικρό θέμα. Σήμερα ο Γεροντόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα της... Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, έχει επιλέξει, Ανδρέα, δυστυχώς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που αποχαιρέτησε την ηγεσία του Πασόκ να λείπει από τη χώρα. Δεν είναι παρόν. Δεν παρουσιάζεται στην Βουλή. Αυτό δεν λέει κάτι. Δεν ενοχλείται που οι βουλευτές οι ίδιοι, τη στιγμή που ζητεί την άδειά του για μία ακόμη φορά προκειμένου να πάει σε ένα ακόμη σεμινάριο, χασκογελάνε από κάτω. Και δεν τον ενοχλεί αυτό. Δεν ενοχλείται που γνωρίζει ότι όλος ο κόσμος. Τι λέει? Εγώ σας το έδωσα στο 40 και το έχετε πάει στο 3. Ναι, μισό λεπτό τώρα, γιατί μιλάμε μόνο για το Πασόκ. Το θέμα είναι το εξής. Ο ίδιος, ποια είναι αυτή τη στιγμή η παρουσία του στην πολιτική ζωή της χώρας? Λέει και κάτι άλλο. Κάτι σεμινάριο. Και δική μου πολιτική δεν ακολουθείτε. Λοιπόν, πάμε γιατί μετά το διάλειμμα θα ασχοληθούμε με αυτά που απασχολούν τον κόσμο και νομίζω ότι το Πασόκ δεν απασχολεί τον κόσμο. Να καλησπερίσω πρώτα τους καλεσμένους, τον κύριο Παναγιώτη Μανούρη με την σειρά, υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Ιωνίας, προερχόμενο από το χώρο του Κέντρου, της Ελιάς, του Ποταμού, της Όθης, του Πασόκ, του παλιού Πασόκ, του νέου Πασόκ. Θα μας πείτε εσείς, κύριε Μανούρη, καλησπέρα σας, και να είστε καλά. Καλησπέριζω τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, κοντοπολόγο φοροτεχνικό. Καλησπέρα, κύριε Τσαγκάρη. Καλησπέρα. Ο κύριος Μιχάλης Σταμήλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι μαζί μας αμέσως μετά. Επιτρέψτε μου, για να κερδίσουμε χρόνο, και να έρθει και ο κύριος Σταμήλος και θα γυρίσουμε για να δούμε πώς 6 στους 10 Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν την εφορία, πώς 360.000 συνταξιούχοι περιμένουν στην ουρά μέχρι και 4 χρόνια για να πάρουν τη σύνταξή τους, να δούμε πώς την ίδια ώρα το πάρτι με τις ΜΚΙΟ έχετε στη δημοσιότητα με τον κύριο Γεροντόπουλο να δίνει τη λίστα με όλες τις ΜΚΙΟ, το είπε ο Ανδρέας ο Καψαμπέλης. Έχουμε πολλά να πούμε. Στη Eurobank δημιουργούμε εδώ και χρόνια σύγχρονους λογαριασμούς για τις καθημερινές σας συναλλαγές, την αποταμίευση ή την τοποθέτηση των χρημάτων σας. Τώρα όλες οι δυνατότητες είναι στη διάθεσή σας για να επιλέξετε και να δημιουργήσετε εσείς αυτό που σας ταιριάζει. Συζητήστε μαζί μας και δημιουργήστε έναν καταθετικό λογαριασμό όπως εσείς τον θέλετε. Ο δικός μου λογαριασμός από τη Eurobank. Μια νέα λογική στις καταθέσεις γεννιέται. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Σας κάλεσα εδώ γιατί φέτου στο χωριό πρέπει να επιτύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Ησυχία! 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 Ανακηρύσσω το δάσκαλο του Μπζάλτ και το γιατρό στη Task Force. Πείτε μας τι να κάνουμε. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσει. Η οικονομία μπορεί να έρθει και από πιο απλά πράγματα. Γιατί τώρα μειώνεις το πάγιο του κινητού σου έως και 20% απλά αν έχεις Κοσμοτέ και ο 10 Double Play. Ήθελες να μειώσεις τα έξοδα της επικοινωνίας σου. Έγινε. Το δρόμο για την ασφάλιση του αυτοκινήτου δεν γίνεται να μην σταματήσεις την Anytime. Γιατί στο anytime.gr ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου online με 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα. Anytime με την εγγύηση της Inter-American. Ζήσε απλά. Παπά, σταμάτα, ξανακουράστηκα τόσες ώρες. 1579 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα. Citroën C4 Diesel με 13.900 ευρώ. Για diesel μόνο στη Citroën. Στα ΑΒ για 75 ημέρες κερδίζετε πολύ. Μέχρι τις 15 Μαρτίου θα βρείτε ελιά ή σπάλα από νεαρό μοσχάρι έως 12 μηνών μόνο 6,99. Γκούντα νουνού μόνο 6,92. Όλα τα απορριπαντικά πιάτων φέρει 40% πιο φθηνά.
Dixan σκόνη ή υγρό 54 έως 58 μεζούρες μόνο 6,95. Και κάθε εβδομάδα ένας υπερτυχερός κερδίζει 5.000 ευρώ για τα ψώνια της χρονιάς με την ΑΒ Plus. 75 χρόνια μαζί. 75 ημέρες που κερδίζετε πολύ μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Η Maltesos, η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ηλιακών, προσφέρει τώρα το μοντέλο Sun Power από 695 ευρώ. Εποφεληθείτε. Ράδιο Ταξί Κόσμος, 18300 και φτάσαμε. Τώρα και σε εφαρμογή στο κινητό σας με νέα εξελιγμένη τεχνολογία. 18300, χωρίς χρέωση ραντεβού, χωρίς χρέωση κλήσης. 18300 και... Κινηθείτε έξυπνα. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. Βρίσκεστε σε αδιέξοδο από τα χρέη σας στις τράπεζες? Είστε άνεργος, συνταξιούχος, υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας? Υπάρχει λύση. Κούρεμα δανειακών χρεών. Άμεση διακοπή πληρωμών. Ενημέρωση για τον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τρόποι προστασίας ακίνητης περιουσίας. Η πρώτη συνάντηση χωρίς χρέωση. Οικονομική σύμβουλη. Τηλεφωνήστε στο 210-9210-446. Επισκεφτείτε την έκθεση Ken Franchise. Οι μεγαλύτερες εταιρείες franchise σας προτείνουν συνεργασία. Ανοίξτε την επώνυμη δική σας επιχείρηση και εξασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον. 14 έως 17 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας. Στην Παλωμένος Doors, η νέα πόρτα ασφαλείας Leon. Με πιστοποίηση κλάση 3 από 399 ευρώ. Παλωμένος Doors. Δωρακίζει τον χώρο σας. Ένωση 45 κατασκευαστών επίπλου. Ελληνικές βιοτεχνίες. Ποιότητα και εμπειρία στο έπιπλο. Προσφορές όλο το χρόνο. Έως 70%. Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση. Ειδικές κατασκευές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας ενωση45.gr. Ένωση 45 κατασκευαστών επίπλου. Από τεχνίτες με μεράκι. Για ανθρώπους με γούστο. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για βόια σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο 6,95 το κιλό. Και ελληνική 8,50 το κιλό. Λευκό τυρί 3,79 το κιλό. Όλα τα σαμπουάν Head & Shoulders 50% φθηνότερα. Όλα τα προϊόντα styling μαλλιών Velaflex και όλες οι σερβιέτες και τα σερβιετάκια Always 40% φθηνότερα. Χαρτί υγεία Softex Luxury 8 ρολά 2,99. Και μόνο για Δευτέρα και Τρίτη. Όλα τα Ρίζι Uncle Ben's 30% φθηνότερα. Βερόπουλος. Από σήμερα, κομμένη η θέρμανση. Και το καλοριφέρ θα ανάβει μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Ελευθερία. Θα είμαστε στον προορισμό μας σε 8 περίπου ώρες. Απολαύστε την πτήση σας. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Hold Double Play Ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Η Εθνική Τράπεζα, όπως πάντα, κάνει και πάλι το πρώτο βήμα. Στηρίζει ακόμη μια φορά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Έτσι κάνει δύο φορές πιο δυνατές τις επιχειρήσεις που έχουν όραμα και προοπτική.
Γι' αυτό ήρθε την Κρίνα Δις για την ανάπτυξή τους. Για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία, Εθνική Τράπεζα. Προχωράμε μπροστά. Επιστρέφουμε και καλησπέριζω από τον κύριο Μιχάλη Ταμίδο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτό και να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσαγκάρη, θέλω γι' αυτό, για αυτή την ενότητα. Για τους 6 στους 10 κύριε Τσαγκάρη που αδυνατούν να πληρώσουν την εφορία. 6 στους 10. Έχουμε, και το ερώτημα είναι το εξής. Δεν θέλουν. Έχουμε σχολιάσει. Θέλουν να πάνε στα κρατητήρια όπως πήγαν οι 90χρονοι και οι 79χρονοι ηλικιωμένες γυναίκες την εβδομάδα που πέρασε, ή δεν έχουν. Και συνειδητοποιεί τώρα το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν έχουν να δώσουν. Έχουμε σχολιάσει από την πρώτη στιγμή, όταν η κυβέρνηση πανηγύρισε για την επιτυχία της να παρουσιάσει πλεώνασμα, αν αυτό το πλεώνασμα είναι βιώσιμο. Και είχαμε πει ότι αν κανείς σκεφτεί μόνο το φόρο που έγινε μόνιμος, το φόρο κατοχής ακινήτων ουσιαστικά, που δεν συνδέεται με το έσοδο στην ακίνητη περιουσία του καθενός, αν αυτοί οι φόροι μπορούν να πληρωθούν, όταν εμέσως σε καλούν οι φόροι αυτοί, να πας στην τράπεζά σου να κάνεις ανάληψη τον τραπεζικό σου λογαριασμό για να πληρώσεις ένα φόρο ο οποίος δεν συνδέεται με το έσοδο. Αρκεί να πούμε, να θυμίσουμε, ότι η Γαλλία σήμερα, ο κύριος Ολάντ, επεξεργάζεται ειδικό σχέδιο μείωσης των φόρων σε επιχειρήσεις 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην Ιταλία, δε χτες, ο κύριος Ρέτζι ανακοινώνει νομοσχέδιο στο οποίο θα μειώσει το φόρο εισοδήματος εκεί. Τον φόρο εισοδήματος, επαναλαμβάνω, κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, εάν δεν μειωθεί η φορολογία αμέσως, δεν μπορεί κανείς να περιμένει και να ελπίζει σε ανάπτυξη. Το οικονομικό όχι μόνο επιμένει, τους λέει και ρέγγες. Εδώ εμείς... Λέει ότι οι εφοριακοί είναι οι θαλάσσιοι ελέφαντες. Αφήστε τους εφοριακούς. Που πρέπει να τραφούν με τις ρέγγες. Ωραία. Να φέρουν δηλαδή τους φορολογούμενους. Για να σχολιάσει κανείς το πλεώνασμα που πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση και καλά πολύ εύστοχα το περιγράφει για θυσία του ελληνικού λαού, γιατί για θυσία πρόκειται. Απλά δεν την είχαμε ποτέ συμφωνήσει με την κυβέρνηση, γιατί δεν υπήρχε στις προεκλογικές εξαγγελίες. Η μονιμοποίηση δηλαδή του φόρου των ακινήτων, του χαρατσιού του περίφημου, αυτό το ποσό, να θυμίσουμε, χονδρικά είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν κανείς αυτό το αφαιρέσει από το όποιο πλεώνασμα πανηγυρίζουμε, μπορεί κανείς να δει τα αποτελέσματα της φορολογικής πολιτικής 3 χρόνια τώρα. Και τα μήνες τι λέτε. Θέλω να πω ότι πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη δυστοκία στην ελληνική κοινωνία σήμερα και αδυνατεί ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος και μέσος Έλληνας πολίτης να καταβάλει τους φόρους. Θα πω δύο νούμερα. Ξέρουμε ότι η φορολογική δήλωση κάνουν περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνες. Ενώ έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, ενώ έχουμε επίσης αγρότες και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν κάνουν καθόλου φορολογική δήλωση. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι στους μισούς περίπου Έλληνες πέφτει όλο το βάρος του οικονομικού, της στήριξης οικονομίας. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Στονάρτε, άλλα λέει από αυτό. Εντάξει, ο κ. Στονάρτε κάνει τη δουλειά του, έτσι. Τη δουλειά του, τη δουλειά του, λέει εγώ, ότι ο καθήλυν αρμόδιος λέει ότι δεν είναι. Οι Έλληνες δεν υπερφορολογούνται. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι εκτός από τους φόρους επί των εισοδημάτων που έχει ο καθένας, ήρθαν και οι εξτρά φόροι των ακινήτων, ήρθαν οι φόροι στα αυτοκίνητα, ήρθαν οι φόροι πολυτελείας στα αυτοκίνητα πάλι. Συνάδελφος και μια σειρά άλλων φόρων. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη δεδομένη συγκυρία, όντως υπάρχει φοβερή υπερφορολόγηση στο μέσο Έλληνα πολίτη και να λάβουμε υπόψη το εξής, ότι αν κάποτε κάποιος είχε εισοδήματα και απέκτησε σπίτια, μαγαζιά, οικόπεδα, χωράφια, πλέον δεν έχει τα εισοδήματα αυτά για να αποδώσει φόρους για αυτά που απέκτησε τα προηγούμενα. Ευθύνη από ποιον να ζητήσουμε για όλα αυτά λοιπόν, που εσείς διαπιστώνετε τώρα. Γι' αυτό σας λέω, συνάδελφος είστε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι την ευθύνη την έχει. Το να ακούμε τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να διαπιστώνουν όλο αυτό το μαύρο κάδρο. Δεν ωφελεί σε κάτι. Όχι, ωφελεί στο εξής. Ωφελεί στο εξής ότι εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το που ζούμε τώρα είναι ένα μεταβατικό στάδιο και ότι σε λίγο θα αρχίσει να ελαφρώνει το φορολογικό φορτίο στους πολίτες. Και ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό. Ναι, τι λέμε δηλαδή, ότι τα πλεονάσματα που βγάλαμε τώρα και οι φόροι που μπήκαν ήταν ένα αναγκαίο κακό για να μην μειωθούν κι άλλο οι μισθοί και οι συντάξεις. Όμως ευελπιστούμε ότι με την ανάκαμψη της οικονομίας, με την διακοπή της ύφεσης και την
αύξηση του τζίρου των ελληνικών επιχειρήσεων, την αύξηση του τουρισμού κλπ. Περισσότερα εισοδήματα θα προέλθουν από άμεσους φόρους. Άρα λοιπόν κύριε, θα μειωθεί ο φόρος στα ακίνητα και στις. Όταν έχει στεγνώσει η ελληνική κοινωνία, από πού θα δουλέψει η αγορά, μου ναι, λένε. Η ελληνική κοινωνία έχει στεγνώσει η οικονομία, αλλά τώρα προσδοκούμε ότι ναι. Πλέον όπου οι πιο απεσιόδοξοι εκτιμητές που ήταν οι ξένοι του Δούνου του και άλλοι τραπεζικοί ή ναι. Του εξωτερικού, πλέον παραδέχονται ότι για πρώτη φορά φέτος έχουμε μια ανάπτυξη. Θέλω να πω το εξής, ότι το 1% ανάπτυξη χοντρικά, ναι. Που είναι περίπου, επί του ΑΕ, που είναι περίπου 2 δις, ας το πούμε, ναι. Επιπλέον εισοδήματα, με ένα 20% αποφέρει 400 εκατομμύρια φόρους. Άρα λοιπόν, όσο πιο γρήγορα στην ανάπτυξη θα αλλάξουν τα έσοδα. Ναι, όσο πιο πολύ, άρα λοιπόν θα μπορεί μετά δηλαδή. Θα πατήσω το κουμπί να βγούμε στην όχι, προφανώς. Όχι, αναφέρεται, κυρία Ζαρακελή, αναφέρεται στην εξαγγελία που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Θεωρίες τώρα συζητάμε. Δεν είναι θεωρία. Δεν μπορούμε να πούμε θεωρία τώρα. Αυτό που λέει ο ένας Πρωθυπουργός, εγώ δεν μπορώ να το πω θεωρία. Εγώ το θεωρώ ειλικρινή δήλωση. Να πάω ένα σχόλιο με τον κύριο Μανούρη. Το σημερινή δήλωση. Εγώ λέω το. Δεν το κύριε Τσακάρη, για να σα πω. Θεωρώ ότι έχει καταντήσει να είναι πολύ μεγάλο ανέκδοτο ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε σήμερα για το εθνικό πλαίσιο ή εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Γιατί μέσα από αυτό περνάει και η ανάπτυξη. Εγώ θα μιλήσω ως αυτοδιοικητικός. Θεωρώ ότι επειδή και η αυτοδιοίκηση είναι ετεροδιοίκηση επί της ουσίας, χρόνια τώρα, αν δεν σεβαστούμε το πολύ απλό που συμβαίνει, να παράγεται πολιτική σε κάθε χώρο, να πρέπει να φτάσει στο κεντρικό υδροκέφαλο κράτος και να γυρίσει πίσω ως έργο. Χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσος αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, αυτοδιοίκηση όμως, εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Μέχρι τις εκλογές δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Καλλικράτης δεν προβλέπει, ούτε ο Καλλικράτης έχει κουμπάκι. Δεν θα αλλάξει, είναι γεγονός. Αλλά επειδή πρέπει να αποκτήσουμε κάποτε μια κουλτούρα να επενδύουμε κάπως μέσω πρόθεσμα ή μάκρο πρόθεσμα. Αλήθεια. Επειδή δεν επενδύουμε ακριβώς. Γι' αυτό δεν έχουμε ποτέ παιδεία, εκπαίδευση σοβαρή. Στην περιοχή σας η ανεργία είναι. Έχουμε προβλήματα ανεργίας, είμαστε μια πόλη εμπορική που λειτουργεί ουσιαστικά ως περιφερειακή αγορά. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι η κρίση έχει χτυπήσει την αυτοδιοίκηση, ενώ θα πρέπει να αξιοποιήσει την αυτοδιοίκηση το κράτος, το κεντρικό κράτος. Πώς είναι η ανεργία στην Ιωνία για παράδειγμα, έχετε μια τάξη ανεργία που είναι πολύ ψηλή. Πόσα μικρομεσαία μαγαζιά, πόσα μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει στην Ιωνία. Είναι αρκετά. Επειδή λοιπόν μιλάμε και μασουλάμε και μυρικάζουμε εδώ και μήνες αυτό το ευλογημένο πλεώνασμα. Και, και αρχίζουμε και τραβάμε. Να πάρουμε τόσα να δώσουμε για συντάξεις 350.000 άνθρωποι που περιμένουν να βγουν στη σύνταξη 4 χρόνια τώρα. Να πάρουμε τόσα να δώσουμε στα ταμεία γιατί έχουμε τις ανασφάλεις τους. Να πάρουμε τόσα να δώσουμε στους στρατιωτικούς, να πάρουμε τόσα να δώσουμε στις άλλες κοινωνικά αδύναμες ομάδες. Μου λέτε τι θα μείνει. Τι θα μείνει. Να σας πω πολύ απλά. Έχουμε αρχίσει και παίζουμε πια με τις λέξεις. Δηλαδή κόβουμε εκατομμύρια. Και μοιράζουμε και ξαφνικά διαβάζω την, στα κυριακάτικα φύλλα ότι η κυβέρνηση από το 70% λέει του πλεονάσματος που έλεγε και ξανάλεγε και μας ξανάλεγε ότι θα δώσει, τώρα χαμηλώνει τον πύχη γιατί πολύ απλά οι δανειστές οι οποίοι αποδεικνύεται ότι δεν έχουν φύγει, εδώ είναι και θα παραμείνουν εδώ για πολύ καιρό ακόμα, λένε θα σου πω εγώ πότε, σε ποιους και αν και πόσο. Πάντως, έτσι δεν είναι κύριε Καψαμπέλη. Όχι είναι μόνο, κάπως αλλιώς. Όχι μόνο έτσι είναι, αλλά επειδή όλη αυτή η συζήτηση εγώ λέω ότι γίνεται αποσπασματικά και άκουσα τον κύριο Τσαγκάρη, θα συμφωνούσα με αυτά που είπε, αλλά θέλω να τον ρωτήσω το εξής, ως ειδικός και όχι ως πολιτικός ή πολιτικός αναλυτής όπως εμείς, να τον ρωτήσω το εξής. Πιστεύει πραγματικά ότι με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην πραγματική οικονομία με 27-28% ανεργία, με ομαδικές απολύσεις, ήδη σήμερα είδαμε ότι προχωρούν και αυτά. Και το Eurogroup να λέει ότι έχετε καθυστερήσει, σας βάζουμε και άλλες παρατηρήσεις. Πιστεύετε κύριε Τσαγκάρη ότι με όποια κυβέρνηση η πολιτική του περίφημου πλεονάσματος σημαίνει κάτι άλλο εκτός από λιτότητα? Εγώ, δηλαδή μόνο οι φόροι στα ακίνητα είναι. Εγώ κύριε Καψαμπέλη ξέρετε πολύ καλά τις τεχνικές μου απόψεις. Εγώ διαφωνώ κάθετα με την έννοια του πλεονάσματος. Εκτός των άλλων και για τον κύριο λόγο ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί ποτέ με πλεώνασμα
να προσέρχεται κανείς σε αναδιαπραγμάτευση χρέους. Όταν μάλιστα πανηγυρίζει. Καταρχάς, ότι... όταν λέμε για πλεόνασμα, μιλάμε για το αίμα της κοινωνίας. Ακριβώς. Για το αίμα του μιλάμε για πρωτογενές, δεν μιλάμε για τελικό πλεόνασμα. Για το αίμα ακριβώς. Του κοινωνικού εμείς, ιστού. Εμείς λοιπόν, εγώ θεωρώ λοιπόν αυτό μια λάθος στρατηγική. Αυτό που σχολίασα, κύριε Καψαμπέλη, εγώ πολλές φορές έχω πει, το 30% της ανεργίας και το 30% φαίνεται γλυκό. Το 60% είναι το τραγικό. Στους νέους, η απόλυτη έλλειψη προοπτικής, η απόλυτη έλλειψη ενός μια γενιά κατεστραμμένη. Αυτό όμως, εγώ δεν μπορώ να μην δεχτώ τη δήλωση που κάνει επίσημα ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δικό μου μέλημα είναι σε πρώτη φάση που θα μπορέσω να μειώσω κατά 38% άξονα το φόρο των ακινήτων και να πάει στο flat rate του 15%. Εγώ είπα. Θα λύσει κανένα ουσιώδες πρόβλημα αυτό. Ναι, βεβαίως. Εγώ πιστεύω, ότι αν πάει. Θα μειώσει την ανεργία, δηλαδή. Σας λέω την άποψή μου. Εάν ο Πρωθυπουργός, όποιος Πρωθυπουργός, όποιος διοικητής αυτού του κράτους, πάει σε μια νέα πολιτική οικονομική διαπραγμάτευση με την Ευρώπη, με άξονα, μια συμφωνία εξευρωπαϊσμού της χώρας, με μείωση φόρων, στα ευρωπαϊκά επίπεδα, σαν τιμοκατάλογο αναφέρομαι. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει 23% ΦΠΑ και η Γαλλία να έχει 5% στα τρόφιμα. Δεν μπορεί ο μέσος όρος στην Ευρώπη να είναι 17-18% ΦΠΑ και η Ελλάδα να έχει 23%. Ανάπτυξη με τέτοιους φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα δεν θα έρθει ποτέ. Δεν έχει. Και επίσης, όπως είπε ο κύριος Σάλλας στο ΣΕΒ. Μα κύριε Τσαγκάρη, αυτά δεν τα γνωρίζει. Συγγνώμη, σας διακόπτω το οικονομικό επιτελείο. Δηλαδή, όλα αυτά που λέτε φαντάζομαι ότι είναι απλά οικονομικά. Εγώ πιστεύω. Οι βουλευτές νομοθετούν. Κύριε Παυλόπουλε, οι βουλευτές νομοθετούν. Σας θυμίζω ότι μόλις πριν από ένα μήνα ψηφίσανε την αύξηση των προστήμων, των φορολογικών προστήμων. Ναι, βέβαια. Και μετά ήρθαν και συνειδητοποίησαν. Θα την ξεψηφίσουν τώρα. Και συνειδητοποίησαν ότι αυτό λέει, ήταν σχιζοφρενικό. Ήταν ανώμαλο αυτό που ψήφισαν. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Και θέλουν μια άλλη τροπολογία για να μαζέψουν αυτό που ψήφισαν. Και εμείς συζητάμε για το πώς ακριβώς λέει θα έρθει η ανάπτυξη. Έχουμε ένα θέμα. Να πάω ένα σχόλιο ακόμα από τον κύριο Μανούλη και τον κύριο Ταμίδο, κύριε Τσακάρη. Ολοκληρώστε τη φράση. Τίποτα. Η φράση μου είναι ότι σίγουρα εγώ νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός δέχεται κάθε φορά εισηγήσεις. Πιστεύω ότι έχει καταλάβει ότι αυτός ο δρόμος ο οποίος έχει ακολουθεί μέχρι σήμερα είναι ο λίγον αδιέξοδος. Και θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι πριν τις εκλογές θα αλλάξει περπάτημα για το καλό της αγοράς και της οικονομίας. Για το καλό της αγοράς και της οικονομίας. Λοιπόν, πριν ακούσω τον κύριο Μανούλη και τον κύριο Ταμίδο, να βάλουμε άλλο ένα στοιχείο στο κάδρο, παρακαλώ πολύ, στη συζήτηση. Τους 360.000 συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν στην ουρά μέχρι και 4 χρόνια, κύριε Ταμίλε, για να πάρουν την πολυπόθητη, πενιχρή σύνταξή τους. Σταμάτησαν να εργάζονται και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να χαίρονται τα χρόνια της σύνταξής τους. Όμως όχι. 350.000 άνθρωποι έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για σύνταξη και περιμένουν από 6 μήνες έως 4 χρόνια. Στις συντάξεις τις βγάζει μετά από 30 μήνες και πάνω. Μπορεί να φτάσει και 40 μήνες για να πάρουμε τη σύνταξη. Το κόστος των οφειλών προς τους απείρωτους συνταξιούχους εκτιμάται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι που κάνει τους τροϊκανούς να εκφράζουν επιφυλάξεις για τις αντοχές του συστήματος. Μάλιστα συνδέουν το θέμα με το πρωτογενές πλεόνασμα, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μαξιλάρι για να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες των ταμείων. Αυτή τη στιγμή τα ταμεία χρωστάνε σχεδόν 190.000 κύριες συντάξεις και 130.000 επικουρικές. Γερά νεύρα πρέπει να διαθέτουν και πάνω από 55.000 ασφαλισμένοι που περιμένουν ακόμα και 2 χρόνια για να πάρουν το εφάπαξ τους. Αναλυτικότερα, την πρωτιά στις καθυστερήσεις κατέχει το ΙΚΑ, καθώς εκκρεμούν περίπου 200.000 συντάξεις. Η αναμονή μπορεί να ξεπεράσει τα 2 χρόνια εάν η ασφάλιση είναι διαδοχική. Περισσότερες από 85.000 είναι οι επικουρικές συντάξεις που ακόμα δεν έχουν απονεμηθεί από το ΕΤΕΑΜ, το επικουρικό του ΙΚΑ. Στον ΟΓΑ εκτιμάται ότι περισσότερες από 50.000 συντάξεις περιμένουν για έκδοση. Ο χρόνος αναμονής φτάνει έως και τα 2 χρόνια. Στον ΟΑΕ υπάρχουν περίπου 21.000 συντάξεις που δεν έχουν απονεμηθεί, ενώ στο δημόσιο εκκρεμούν 30.000 αιτήσεις. Ορίστε, κύριε Μανούλη. Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω εδώ είναι ότι όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζαμε το τι δημόσιο φτιάχναμε. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό δημόσιο έκτισε απάνω στη μηχανοργάνωση χωρίς να κάνει μηχανοργάνωση, χρόνια τώρα. Άλλωστε, από εκεί προκύπτουν και οι οριζόντιες περικοπές και ο τρόπος που έγινε η δημοσιονομική προσαρμογή, με τον τρόπο που έγινε,
Δεν αμφιβάλλει κανένας, νομίζω, στο τραπέζι ότι έπρεπε να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει μόνο μας πριν από χρόνια. Όχι έτσι, και όχι η δημοσιονομική προσαρμογή βίαιη και με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, ας μην ξεχνάμε την εποχή των Stasi Stage, όπως αλλιώς τα λέγαμε, όπου πήγαινε στο ΙΚΑ και έβλεπε στα 2-3 των υπαλλήλων να είναι άνθρωποι, υποτίθεται, έψαχναν να βρουν μια δουλειά. Αν αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν στον ιδιωτικό τομέα. Τα πρόστιμα όντας ανασφάλιστοι οι ίδιοι. Δηλαδή είναι τραγικό. Φανταστείτε ότι μετά από 6 μήνες, το 30% με μαθηματική ακρίβεια θα έμενε στην εταιρεία. Ειδικά αν η εταιρεία ήταν μια εξωστρεφής εταιρεία, θα υπήρχε ανάπτυξη. Σήμερα στέλνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, συνεχίζουμε να στέλνουμε κόσμο για 6 μήνες. Μέσω του ΑΕΔ. Όχι, μέσω του ΑΕΔ. Είναι άλλο προϊόν. Λοιπόν, και ξέροντας ότι αυτός ο κόσμος θα φύγει μετά από 6 μήνες. Αντίστοιχα στάζει. Λοιπόν, ενώ θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε καινοτόμες εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που το 30% θα έμενε εκεί. Το διαφημίζουμε. Αντί να πάρουμε μόνιμους υπαλλήλους. Ως νέες ευκαιρίες. Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται μόνιμους υπαλλήλους και χρειάζεται προσωπικό που να παρέχει υψηλού επίπεδου και κύρους υπηρεσίες. Τα έχουμε λίγο μπερδέψει. Και εκεί είναι το πρόβλημα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πηγαίνουμε στο ένα ή στο άλλο άκρο. Μεταφερόμαστε από το άκρος ιδιωτικό μέρος στο άκρος δημόσιο. Τώρα χρειάζεται μια ισορροπία την οποία. Πάντως για το θέμα των συντάξεων, επειδή πραγματικά είναι το μεγάλο μιας κυβέρνησης ή πολλών κυβερνήσεων που απέτυχαν παταγωδώς αυτό το θέμα. Ο υπουργός. Άποψή μου είναι, ναι, το έχω πει επανειλημμένα, ότι μόνο εάν ανατίθονταν σε ιδιωτικές εταιρείες ο υπολογισμός των συντάξεων και η καταμέτρηση του τι ο καθένας και πρέπει να πάρει. Να τους διώξουμε αυτούς που το κάνουν τώρα. Όχι, μα δεν κάνουν τίποτα αυτοί. Να τους διώξουμε. Δηλαδή, να καταλάβετε κάτι. Προσέξτε. Το δημόσιο τώρα, πάρτε το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ναι. Έχουν φύγει οι περισσότεροι υπάλληλοι με σύνταξη. Δεν προσλαμβάνει καινούριους. Δεν υπάρχουν. Ούτε τα στέιτ, καμιά βοήθεια. Με αποτέλεσμα να εκδίδουν σήμερα για τους δημοσίους υπαλλήλους που λέμε ότι έχουν 30.000 εκκρεμείς αιτήσεις 10 την ημέρα. Μα είναι δυνατόν με 3.000 το χρόνο. Έχετε υπολογίσει, επειδή λέτε αυτό για τους ιδιώτες. Λέω. Να προσλάβεις δημοσίους υπαλλήλους για να κάνεις τα κενά, είσαι ιδιώτης. Εάν σε έναν ιδιώτη έλεγες για κάθε φάκελο για να βγάλεις τη σύνταξη του αμήλου πάρει 500 ευρώ, ναι, θα στον είχε βγάλει πολύ πιο φθηνά. Από πώς σας προκύπτει αυτό? Για να σας πω γιατί. Έχετε καμιά εμπειρία? Το ΙΚΑ που έχει τις 200.000, ξέρετε ότι έβαλε μηχανοργάνωση το 2006 και έχει ψηφιοποιήσει από το 6 και μετά. Για να βγάλει μια σύνταξη του ΙΚΑ ενός ασφαλισμένο από το 80, αυτό που είναι λέτε, ακόμα στα ράφια. Από πού σας προκύπτει ότι ο ιδιώτης, ναι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι έτσι, αλλά αν έχετε το στοιχείο, γιατί είναι εντυπωσιακό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ξέραμε. Μια οργανωμένη από εταιρεία. Από πού σας προκύπτει, ναι, ότι με 500 ευρώ, ναι, μπορεί να κάνει αυτή να τη δουλειά. Να σας πω κάτι, γιατί ο ιδιώτης θα έκανε μηχανοργάνωση με δικιά του δαπάνη, ενώ τώρα ακόμη βγαίνουν με το στυλό. Κύριε Βουλευτά, πάτε, σας ρωτάω, έχετε κάποιο στοιχείο ή λέτε εγώ σας λέω με 200 ευρώ. Εγώ θα του έλεγα πάρε 200 ευρώ. Εσείς γιατί λέτε? Μα θα βγάλεις διαγωνισμό, θα βγάλεις, δεν το δώσεις έτσι. Θα χρειάζεται ένα διαγωνισμό. Και θα πεις ποια εταιρεία θέλει να έρθει και να αναλάβει. Κύριε Βουλευτά, άλλο σας ρωτάω, από πού προκύπτει αυτή η κοστολόγηση που κάνετε? Είναι μια εκτίμηση ότι δεν μπορεί να κοστίζει σήμερα η εξαγωγή μια σύνταξη σε έναν υπάλληλο. Να κοστίζει ένα μηνιάτικο. Τόσο κοστίζει. Ένας υπάλληλος κοστίζει 2.500 ευρώ. Πόσο ξέρετε θα στοιχίσει στην ιδιωτική εταιρεία να κάνει την κοστολόγηση? 500 ευρώ. Εγώ ξέρετε. Γιατί εγώ σας λέω 200. Γιατί 500. Ναι, μπορεί και λιγότερο. Γιατί? Μπορεί και 100 ευρώ. Εγώ λέω καθόλου. Μπορεί να το κάνει εθελοντικά ο άνθρωπος. Μιλάμε με τις αγοράσεις. Δηλαδή, με συγχωρείτε, λέτε τώρα κάτι το οποίο αν ήταν σοβαρό. Εντάξει, να τα βγάζουμε με το χέρι. Ξέρετε ότι σήμερα βγαίνουν οι συντάξεις με το χέρι. Δεν σας είπα με το χέρι, με το κομπιούτερ. Αλλά εσείς λέτε να μην την κάνουν τη δουλειά οι υπάλληλοι. Δεν μπορούν να την κάνουν οι υπάλληλοι του δημοσίου. Γιατί αν υπάρχει μηχανοργάνωση δεν μπορούν. Μα δεν μπορούν να φτιάξουν το δημόσιο μηχανοργάνωση. Να σας πω γιατί. Άρα ο τεχνολογία πώς θα βρει τα στοιχεία. Να σας πω κάτι. Μέχρι να αγοράσει το δημόσιο κομπιούτερ έχει ξεπεραστεί η τεχνολογία των κομπιούτερ. Ξέρετε κάτι. Μέχρι να μάθουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τι θα χειριστούν, πήγαν στη σύνταξη. Κύριε Ταμίλε, ξέρετε τι λένε οι συνάδελφοί μου που τα παρακολουθούν, ότι όπου μπήκαν σε αυτέ τι ιστορίε ιδιωτικοί φορεί, το κόστος ανέβηκε. Κάντε ένα λάθος. Θα σας πω κάτι. Πού κάνω λάθος? Μία τράπεζα, πάρτε τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας, την Εθνική. Ποιος την κάνει τη μηχανοργάνωση Εθνικής? Η Εθνική ίδια?
ή τη δίνει έξω. Δεν λέμε για το θέμα έξω της οργάνωσης, λέμε για παράδειγμα. Ακούστε, κάτι. Ακούστε τώρα κύριε Δαμήλο, λέμε για παράδειγμα στο θέμα του της αλλαγής, ακούστε, της αλλαγής με ιδιωτικά συνεργεία στους καθαρισμούς των γραφείων και των υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό λέμε για παράδειγμα. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος γιατί κληθήκαμε όλοι να πληρώσουμε και το 75%. Ωραία. Θέλετε να έχουμε συντάξεις γρήγορα ή θέλετε να τις βγάζουμε σε 4 χρόνια. Μήπως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Έχει περάσει στο πρωτογενές πλεόνασμα ή η μηχανοργάνωση. Να θυμίζω ότι το τάξη έκανε 10 χρόνια να εφαρμοστεί. Γιατί οι συνδικαλιστές οι φοριακοί, άμα δεν κανόνιζαν τι επίδομα θα πάρουν, δεν συμφωνούσαν να εγκαταστατεί το τάξη. Καλά, τώρα μισό λεπτό δεν φταίνει η φοριακή. Δεν φταίνει η φοριακή για το τάξη. Λέει ότι με την υλοποίηση των απαιτήσεων της Τρόικα για κατάργηση επιδομάτων, κατάργηση τριετιών, απελευθέρωση απολύσεων, καθυστέρηση καταβολή συντάξεων, μείωση μέχρι και 90% των εφάπαξ κτλ. Είναι βέβαιο ότι έρχεται η ανάπτυξη και η μείωση των φόρων. Καλά ξεκινητούρια σε όσους πιστεύουν τις ανοησίες αυτές που εξτομίζουν υπεύθυνα χείλη. Και με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα και αυτό είναι το αρχικό με ερώτημα. Ξέρετε δηλαδή, με την, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει να δίνουμε συντάξεις κάποια στιγμή. Με όλους αυτούς να περιμένουν συντάξεις. Τη σύνταξη. Με όλους αυτούς να είναι στο περιθώριο της αγοράς εργασίας. Με όλες αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν καμία ρευστότητα και καμία προοπτική να ξανανοίξουν. Με όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί για δεδομένα μιλάμε, στις κάλπες όταν θα πάτε σε 1,5-2 μήνες, τι ακριβώς θα πείτε στον κόσμο. Με ποιο βασικό επιχείρημα θα ζητήσετε από τον κόσμο να ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πόσο κοντά είμαστε στην έξοδο από την κρίση ή πόσο όλο αυτό είναι άλλη μια φούσκα που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν. Η ECO Racing 100 παρουσιάζει την ταινία Need for Speed στα Οδεών Σίναμας και σας προσφέρει 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός. ECO Racing 100. Ζωντανεύει το πάθος σου για οδήγηση. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι. Holt Double Play Ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελάς online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την έκθεση Ken Franchise. Οι μεγαλύτερες εταιρείες franchise σας προτείνουν συνεργασία. Ανοίξτε την επώνυμη δική σας επιχείρηση και εξασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον. 14 έως 17 Μαρτίου στο MEC Παιανίας. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλία 127, Αχαρνέ. Οι πόρτες και τα παράθυρα στο σπίτι σας μπάζουν. Ξέρετε βέβαια ότι αυτό σημαίνει απώλειες θερμότητας. Το χειμώνα αναγκάζεστε να καίτε περισσότερα καύσιμα και το καλοκαίρι να έχετε περισσότερες ώρες ανοιχτό το κλιματιστικό. Και όλα αυτά σημαίνουν πολλά χρήματα που φεύγουν στην κυριολεξία κάτω από την πόρτα σας. Αν θέλετε να εξοικονομήσετε μέχρι και 30% από τους λογαριασμούς σας θέρμανσης και ψύξης, αυτή εδώ είναι η λύση. Η θερμοπροστασία πόρτας είναι το έξυπνο μονωτικό διπλής όψης που με μια κίνηση σφραγίζει τα κενά κάτω από τις πόρτες σας και από τις δύο πλευρές, και από μέσα και από έξω. Τώρα ο κρύος αέρας από έξω δεν θα σας παγώνει, επειδή η θερμοπροστασία πόρτας κλείνει αεροστεγώς τα κενά κάτω από τις πόρτες, κρατώντας τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Και επειδή είναι διπλής όψης, σφραγίζει την πόρτα σας και από έξω και από μέσα. Γι' αυτό και είναι τόσο αποτελεσματικό. Κοιτάξτε πόσο αέρας περνάει κάτω από την πόρτα χωρίς θερμοπροστασία. Κοιτάξτε τώρα πόσος αέρας περνάει όταν τοποθετήσουμε τη θερμοπροστασία πόρτας. Δεν περνάει.
Η θερμοπροστασία πόρτας είναι μια καταπληκτική πατέντα. Έξυπνη και ευέλικτη για να προσαρμόζεται σε κάθε πόρτα. Μπαίνει και βγαίνει με μια μόνο κίνηση. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Τοποθετούμε τους δύο κυλίνδρους μέσα στις θήκες. Διπλώνουμε την άκρη από τις θήκες και κουμπώνουμε με το scratch. Αν η πόρτα μας είναι στενή, μπορούμε να κόψουμε τους κυλίνδρους στο επιθυμητό μήκος. Τοποθετούμε τη θερμοπροστασία στην πόρτα μας με μια κίνηση και είμαστε έτοιμοι. Η θερμοπροστασία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε πόρτα. Μπορείτε να την προσαρμόσετε σε γυάλινη πόρτα, σε λεπτή πόρτα εσωτερικού χώρου, σε απλή εξώπορτα, αλλά και σε θωρακισμένη εξώπορτα. Απλά κόψτε στο κατάλληλο μήκος και σύρτε το κάτω από την πόρτα. Μετά κλείστε την πόρτα σας. Με τη θερμοπροστασία πόρτας τώρα σφραγίζει εντελώς. Και όταν λέμε σφραγίζει, εννοούμε ότι σας απαλλάσσει από τον κρύο αέρα και από τη σκόνη, αλλά και από τα ζωήθια που περνούν κάτω από την πόρτα σας το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα βάζατε απλά αεροστόπ, που έφευγαν συνέχεια από τη θέση τους κάθε φορά που ανοίγατε την πόρτα. Η μοναδική πατέντα όμως της θερμοπροστασίας μας της επιτρέπει να κινείται μαζί με την πόρτα. Για να σφραγίζει τα κενά πάντα και παντού, χωρίς σκόπο, χωρίς έξοδα. Δεν περιέχει σκληρά μέρη και δεν φύρει τα πατώματα. Γι' αυτό και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε πλακάκι και σε ξύλο και σε μοκέτα, ακόμη και σε χαλί. Η θερμοπροστασία πόρτας θα σας κάνει οικονομία στη θέρμανση και θα προστατεύσει το σπίτι σας από τα έντομα, τη σκόνη, τις μυρωδιές και το θόρυβο. Είναι στα αλήθεια μια πολύ οικονομική αγορά. Θυμηθείτε, ο διπλός βραχίωνας της θερμοπροστασίας πόρτας μπλοκάρει τον αέρα, σφραγίζοντας το κούφωμα και από μέσα και από έξω. Και εφαρμόζει ακόμη και στις θωρακισμένες πόρτες που έχουν μεγάλο πλάτος. Χρησιμοποιήστε την για να μονώσετε την εξώπορτα του σπιτιού ή της πολυκατοικίας. Για να μονώσετε πόρτες υπογείων ή καταστημάτων και γραφείων ή παλαιού τύπου ανοιγόμενες μπαλκονόπορτες. Για ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, η θερμοπροστασία πόρτας σας δίνει τη λύση και σας εξοικονομεί καύσιμα και ρεύμα. Αγοράστε την τώρα. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Η θερμοπροστασία πόρτας θα γίνει δική σας σε πολύ χαμηλή τιμή. Μόνο 14,99 ευρώ τα δύο κομμάτια για να μονώσετε δύο πόρτες. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε την. 2310-888-555. Ακόμη μια προσφορά της Diamant ΑΕ. Εμείς χτίζουμε γέφυρες με τους πελάτες μας, όχι τείχους. Στα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο, με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΚ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Η Ευρώπη Ασφαλιστική καινοτομεί στην ασφάλιση κατοικίας και αυτοκινήτου και προσαρμόζει το κόστος στις δικές σας ανάγκες. Ευρώπη Ασφαλιστική. Φέρε εγκυότητα και αξιοπιστία. Στον κόσμο της Auto Green Recycling αποσύρουμε και διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο και σας δίνουμε άμεσα 400 ευρώ μετρητά έως 31 Μαρτίου. Auto Green Recycling. Ο κόσμος της ανακύκλωσης. Η Ηλιοφάν παρουσιάζει επιλεκτικός ηλιακός θερμοσύφωνα Stark από 365 ευρώ, 210-42-50.000, με την εγγύηση της Αγγελόπουλος Group. Τα δύο αυτά αυτοκίνητα είναι ίδια, αλλά δεν πληρώνουν την ίδια ασφάλεια, επειδή ο καθένας μας έχει διαφορετικές ανάγκες. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, 2130-278-279. Ασφάλειες κομμένες στα μέτρα σας. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάτε πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις σκουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης.
Επιστρέφουμε και θέλω να βάλουμε στην συζήτηση και τα ρολά που μπήκαν σήμερα και για αύριο. Στην ΕΟΣΕΤ. Στην ΕΟΣΕΤ και στα φαρμακεία. Και τις δύο αυτοκτονίες στο Ηράκλειο προχθές. Και τις δύο αυτοκτονίες των επιχειρηματιών. Πάμε να δούμε τα φαρμακεία για τα μη συμφά. Για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Μεγάλη καούρα. Μεγάλη καούρα των δανειστών για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Πάμε να το δούμε. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στο χώρο της υγείας με εργαζόμενους και ασθενείς να βρίσκονται. Η πρώτη σε αγωνία και σύγχυση και η δεύτερη σε απόγνωση. Την ίδια ώρα, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, με τους τροϊκανούς για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οι εκπρόσωποι των δανειστών επιμένουν στην πλήρη απελευθέρωσή τους, παρά τις επισημάνσεις του Υπουργού ότι η διάθεσή τους και από σούπερ μάρκετ θα οδηγήσει στο λουκέτο τα μισά φαρμακεία της χώρας. Και δεν σταματούν εκεί. Ζητούν και περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών στο 15 από 23%. Επιπλέον, η Τριμερής έθεσε και θέμα κατάργησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και σε μη φαρμακοποιούς να ανοίγουν φαρμακεία. Από την πλευρά τους, οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από τη Βουλή, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που πραγματοποιούν σήμερα και αύριο, βρίσκονται επί ποδός πολέμου. Αύριο θα συνεδριάσουν για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, αν και έχουν ήδη προειδοποιήσει πως μπορεί να γίνουν με κλειστά φαρμακεία ακόμη και οι ευρωεκλογές. Το πακέτο αυτό που θέλει η Τρόικα να επιβάλλει στα φαρμακεία είναι ένα πακέτο που δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ευρώπη. Όλο το πακέτο αυτό θέλει να το εφαρμόσει στην Ελλάδα, όπως μας είπε, ισόν ως πείραμα για να εφαρμοστεί μετά και στην Ευρώπη. Στα κάγκελα βρίσκονται και οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι παλεύουν με τα κλειστά πολυιατρία, τους ανύπαρκτους ελεγκτές γιατρούς του ΕΟΠΗ και την αδυναμία συνταγογράφησης των φαρμάκων τους. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες κινδυνεύουν να μείνουν και χωρίς ιδιώτες γιατρούς που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, καθώς λήγει στο τέλος του μήνα η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν τώρα να συνάψουν συνεργασία με τον οργανισμό. Η διοίκηση του ΕΟΠΗ προτίθεται να παρατείνει τις συμβάσεις των γιατρών για ένα τρίμηνο, κάτι που οι ίδιοι δεν φαίνεται να επιθυμούν για να μην χαθεί η διαπραγματευτική τους ισχύ, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σε νέο γύρο κινητοποιήσεων. Τραγική είναι η κατάσταση και στο μοναδικό πλέον καταφύγιο των ασθενών, τα νοσοκομεία, όπου οι εργαζόμενοι καταγγέλουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, υλικά και εξοπλισμό. Έχουν άδικο οι φαρμακοποιοί, κύριε Δαμίλε? Οι φαρμακοποιοί έχουν δίκαιο. Θεωρώ ότι είναι επουσιώδες να προσθέσουμε στα χιλιάδες φαρμακεία που παρέχουν σήμερα τα φάρμακα στην Ελλάδα και άλλα 500 σημεία πώλησης στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι της παρούσης. Δεν το σημερίζεται όλη η κυβέρνηση αυτό. Ναι, θεωρώ ότι και οι περισσότεροι βουλευτές δεν το σημερίζουν. Ο κ. Χατζηδάκης, για παράδειγμα, δεν το σημερίζεται αυτό. Ήδη, κύριε Παυλόπουλε, έχουν υποστεί μεγάλες επιβαρύνσεις οι φαρμακοποιοί από την προηγούμενη χρονιά και με όλα αυτά που έγιναν, με τα clawback και με όλα αυτές τις, ας πούμε, τις επιβαρύνσεις που έβαλε το δημόσιο μέσα στο φάρμακο. Βέβαια, αυτή νομίζω την ότι... έκθεση για να μας τη βγάλει ο ΩΣΑ για να μας πει τι θα κάνουμε, την πληρώσαμε. Ένα εκατομμύριο όμως, ευρώ, δεν ο ΩΣΑ είχε... Ένα εκατομμύριο ευρώ δώσαμε για να μας πει ο ΩΣΑ την πολύ καλά έκανε ο ΩΣΑ και την και έκανε. Και μετά να έρχεστε εσείς βουλευτές να λέτε ότι δεν συμφωνούμε, έχουν δίκιο οι φαρμακοποιοί. Και όταν κατατεθεί στη Βουλή θα ψηφίσετε όλοι, κύριε Δαμίλου μου. Δεν είναι έτσι. Προσέξτε. Εμείς πιέζουμε να μην ψηφίσει στη Βουλή. Δεν θα ρίξουμε όμως την κυβέρνηση για ένα άρθρο. Για το φάρμακο, όχι βέβαια, ναι. Άρα εμείς φανταστείτε όμως να μην κάνουμε μια πίεση. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πει. Με τον αστυφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι οφείλουμε να λέμε την άποψή μας. Από τη μία πλευρά διαφωνείτε και από την άλλη λέτε ας μην έρθει στη Βουλή για να μην ρίξουμε. Καλά, τώρα θα ρίξουμε την κυβέρνηση για ένα μέτρο. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ψηφίσει όλα τα δυσβάσταχτα μέτρα στους χώρους. Το διατάφτα λοιπόν είναι ότι και δίκιο να έχουν, ας πούμε, φαρμακοποιοί να θολωστούν. Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως οι υπουργοί που δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας μόνο. Είναι, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι πολυκομματική και ο κάθε υπουργός οφείλει να κάνει τη διαπραγμάτευση του λαμβάνοντας υπόψη και το τι λένε και οι βουλευτές.
Δεν θα μας φέρει συνέχεια. Για τους αγρότες, όταν είχατε πάει για τους αγρότες, έπιασε αυτό. Πώς δεν πιάνει, πάντα τα πιο πολλά πιάνουν. Σας είχαν πει βέβαια τότε ότι τα κάνατε για τις ψήφους εκεί πέρα της γειτονιάς σας. Μα έχουμε πει επανειλημμένα. Των φαρμακοποιών λες εσύ. Βέβαια, γιατί κάτω ξεχνά είναι ψηφοφυρικός ο λόγος του κυρίου Βουλευτή, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη διακήρυξή του. Αν δεν το έκανε όμως θα του λέγαμε ότι δεν το κάνει. Εγώ δεν του κάνω κριτική, του λέω ότι είναι κατεξοχήν ψηφοφυρικός ο λόγος του και έρχεται σε αντίφαση με το γενικό περίγραμμα που έλεγε προηγουμένως ότι λίγο υπομονή και βγαίνουμε στο ξέφωτο. Δηλαδή εμείς πρέπει να λέμε μιας ό,τι λέει η Τροϊκά. Πρέπει να λέμε μιας ό,τι λέει η Τροϊκά. Όχι, εγώ επισημαίνω την αντίφαση σας. Λέει ότι το όχι που λέτε δεν είναι ειλικρινές. Εγώ έχω μάθει εσείς. Είναι για τα μάτια του κόσμου, για το θεατή. Και τελικά όταν πηγαίνετε στη Βουλή λέτε να μην ρίξουμε την κυβέρνηση για ένα αύριο. Μα πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Και κάθε φορά που το εφαρμόζετε. Εγώ το, δεν πιστεύω όμως ότι θα. Αυτό, δεσμεύεται για μια κοινωνική ομάδα. Εγώ δεν πιστεύω όμως ότι θα χαλάσει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα για να πάρουμε τα 8 δις για τα φάρμακα. Όχι. Δεν το πιστεύω. Συμφωνώ μαζί σας. Έτσι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αλλού δεν είναι. Μπορεί να με πείσει κανένας ότι ούτε για το γάλα ούτε για τα φάρμακα μπορεί να χαλάσει η τέτοια διαπραγμάτευση. Εμείς την ιστορία με τα φάρμακα τη ζούμε ως αυτοδιοίκηση από μια διαφορετική σκοπιά. Επιχειρήσαμε στο παρελθόν, και δεν θα βάλω το επιχειρήσαμε, επιχειρήθηκε στο παρελθόν με την ιστορία των κοινωνικών φαρμακείων να γίνει μια προσπάθεια ανακούφιση του κόσμου, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε τουλάχιστον στην περιοχή τη δικιά μου, στην Νέα Ιωνία, δεν πέτυχε. Γιατί? Γιατί πήγε και μια ΜΚΟ από εκεί πέρα μέσα. Θα πω το εξής. Για να κάνεις κοινωνικό φαρμακείο πρέπει επί της ουσίας να έχεις όλο το project στα χέρια σου. Δηλαδή, διάγνωση. Ποιος γιατρός θα δώσει ποιο φάρμακο όταν δεν υπάρχει διάγνωση. Ματολογικές εξετάσεις. Κανένας. Λοιπόν, υπάρχει το νοσοκομείο δίπλα η Αγία Όλγα. Μπορείς με την κάρτα, ο άπορος που ξέρει η κοινωνική υπηρεσία ποια είναι η λίστα, να προμηθευτεί τη συγκεκριμένη κάρτα και να έχει δωρεάν παροχή υπηρεσίας. Μα όταν υπήρχε εμείς ένα φαρμάκιο στη Νέα Ιωνία που. Υπήρχε κατά τη γνώμη μου στα χαρτιά. Δηλαδή εμβόλια, ήταν μια περίεργη. Κοιτάξτε, ούτε εμείς γνωρίζουμε το πώς ακριβώς λειτουργήσε. Κοιτάξτε, υπήρχε μια εξαγγελία ότι θα γίνει ένα κοινωνικό φαρμακείο. Είχαμε πει και τότε, γι' αυτό και δεν το είχαμε ψηφίσει, ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα φαρμακείο όπου ο καθένας θα παίρνει ό,τι φάρμακο είναι περισσεύον. Και χωρίς δημοτικό ιατρείο. Δεν γίνεται. Και το δημοτικό ιατρείο έτσι όπως λειτουργήσε, στην ουσία λειτουργήσε με τον εθελοντισμό κάποιων γιατρών. Παίρνω τηλέφωνο εγώ, τάδε δημοτικό σύμβουλο ή αντιδήμαρχο, ή εν πάση περιπτώσει στην καλύτερη περίπτωση κοινωνική υπηρεσία, ο διευθυντή ή η διευθύντρια, και λέμε: έχουμε τον τάδε άπορο, κύριε τάδε παθολόγοι. Οι άνθρωποι αυτοί το κάνανε και πριν αυτό. Έχουμε βραβεύσει γιατρού στην περιοχή μα. Γιατί το κάνανε από αίσθηση. Ναι, άλλο να γνωρίζει ο. Το κοινωνικό ιατρείο είναι δομή. Ότι, ναι, ναι. Ότι είναι μια δομή έτσι, όπου μπορεί. Δομές. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι κατασκευάζουμε πολλές φορές δομές και το παίρνω αυτό με αφορμή το κοινωνικό ιατρείο. Κατασκευάζουμε δομές, ειδικά στην αυτοδιοίκηση, κάθε φορά χωρίς να έχουμε μετρήσει δείκτες νοσηρότητας στην πόλη. Ο καθένας έχει 5 ανθρώπους που του λένε: έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό. Θα κάνω μια δομή. Φτιάχνει μια δομή. Η δομή όμως πρέπει να λειτουργήσει. Τα χρήματα για να λειτουργήσει η δομή θα έρθουν μέσα από τον περιβόητο κύκλο της φορολογίας και θα πάνε να κάτσουν στο κεφάλι του καθενός με το γνωστό φορολογικό σύστημα ανισομερώς. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς λέμε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την ιστορία της αλληλεγγύης επιτέλους. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ελεημοσύνη περιστασιακή και ούτε να αναπτύσσουμε κοινωνικές δομές που λέμε εμείς ότι είναι κοινωνικές, αλλά να βάζουμε αυτόν που έχει να πληρώνει για να περνάει καλύτερα αυτός που δεν έχει. Δεν μπορεί όλοι στο τζάπα. Και αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν. Άλυση. Γιατί σε μια δημοτική δομή θα πάνε όλοι. Ναι, κύριε Τσακαρή. Ναι. Κάλε οι απόψει που ακούγονται. Κοιτάξτε, 4 χρόνια μετά, εγώ σαν ατζέντα το συζητώ, δεν θέλω να πάρω θέση στα φάρμακα, στα. 4 χρόνια μετά να εμφανίζεται μια κοινωνία, μια κυβέρνηση να διαπραγματεύεται το πότε λύγει το γάλα και το πού θα πουλιούνται τα φάρμακα, 4 χρόνια είναι μετά σχρώμας, από ένα μνημόνιο που υποτίθεται ότι θα διόρθωνε, αν θέλετε, δεν τις παθογένειες. Το θέμα δηλαδή των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Βεβαίως έχουν γραφτεί. Μα βεβαίως δεν έχουν γραφτεί οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Όλα έχουν γραφτεί. Όλα αυτά που συζητάμε. Το θέμα είναι απλά ότι, και έχει δίκιο εδώ ο βουλευτής που μας τιμά απόψε, ο κύριος Σταμήλος, ότι πάντοτε τα φέρνανε έτσι κάθε φορά. Κάθε φορά εκβίαζαν το νομοθετικό σώμα με την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Ψηφίστε τώρα το μέσο. Και ο Πασόκ τα ίδια γινόντουσαν, να σας θυμίζω, κύριε Δαμήλο. Ψηφίστε για να μπει η δόση. Βάζανε μέσα 17 πράγματα. Αλλά εγώ άλλο λέω, σαν πολίτης. Σαν πολίτης λέω το εξής. 4 χρόνια μετά, ακούω ότι έχει ατζέντα να κουβεντιάσει σήμερα η κυβέρνηση το πότε λύγει το γάλα
και πού θα πουλιέται η ασπιρίνη. Τα τέσσερα χρόνια μετά αυτό με απασχολεί. Ή το 6 στους 10 που λέει ο κ. Παυλόπουλος δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Ναι, το ότι έχει 30% ανεργία, το ότι πηγαίνουν οι μηχανικοί στο ΤΕΙ και καταθέτουν τις άδειες, κύριε Παυλόπουλε, διότι δεν μπορούν να πληρώσουν την ασφαλιστική εισφορά όπως και οι δικηγόροι τα ίδια. Λοιπόν, εδώ έχει χαθεί η έννοια της προοπτικής. Ναι, τέσσερα χρόνια μετά η Ελλάδα δεν έχει γίνει Ευρώπη. Βέβαια οι δανειστές είναι λογικό να ζητούν. Μα δεν περιμένω από τους δανειστές εγώ να το κάνουν αυτό, κυρία Ζαρακέλη. Από την ελληνική κυβέρνηση το περιμένω. Οι δανειστές είναι λογικό να ζητούν την εφαρμογή των υπογεγραμμένων. Από τη στιγμή που αυτά τα οποία συζητούμε εδώ δεν τίθενται ίσως από το οικονομικό επιτελείο. Δηλαδή το ότι ξέρετε τελείωσε, πάμε σε μια πολιτική. Εκεί είναι το λάθος. Εκεί είναι το λάθος. Στη χώρα μου, έξω στους 10 δεν έχουν να πληρώσουν. Άλλα πάντως έπρεπε να συζητάμε τώρα. Ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα. Εάν όντως βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της ιστορίας, αν είναι δυνατό, όπως μας λένε, έτσι, η συζήτηση έπρεπε να είναι άλλη. Έτσι. Και όχι να συζητάμε τώρα, αλίμονο. Εάν η έξοδος... Στο τέλος ποιας ιστορίας είμαστε. Λέω, εάν όντως είμαστε, σύμφωνα με αυτό που λέει η κυβέρνηση. Που έρχεται η ανάπτυξη. Στο τέλος, στο Γολγοθά, στο ξέφωτο μπροστά. Είμαστε... Αλίμονο, εάν το τέλος του Γολγοθά είναι συνυφασμένο με τα φάρμακα, με την ασπιρίνη στο σούπερ μάρκετ. Είμαστε στην αρχή μιας το πόσες μέρες διαρκεί το θέσεις το γάλα. Επειδή ακριβώς αυτή η συζήτηση, κύριε Τσαγκάρη, γίνεται γιατί είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας ιστορίας. Μπερδεμένης ιστορίας διάσωσης, όπως είπε πολύ εύστοχα το Δούνο Δού από τον Ιούλιο που μας πέρασε. Μπερδεμένη είναι ούτως ή αλλιώς και σε κάθε περίπτωση είναι μακρόχρονη. Έτσι. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι και εμείς και οι πολιτικοί και όλοι λέμε ψέματα στον κόσμο αν του λέμε ότι τώρα, σε λίγο, λίγο αργότερα θα βγούμε από αυτή την ιστορία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, Άκη, και εμείς επειδή δεν πολιτευόμαστε μπορούμε να λέμε την αλήθεια. Στο χέρι μας δεν είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια αυτή η χώρα, αυτή η κοινωνία, όπως και η Ευρώπη, όπως και η Ευρώπη, όπως δέσμια. Δεσμευμένη και δέσμια ακριβώς. Τουλάχιστον να γίνουμε Ευρώπη όμως. Τουλάχιστον να γίνουμε Ευρώπη. Αυτό, κύριε Τσαγκάρη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ας το αποφασίσει ο λαός τι Ευρώπη θέλει να γίνει. Γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη. Γιατί ξέρει ο λαός να υπάρχει και το η άλλη άποψη. Με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε πολύ, αυτό έχουμε, δημοκρατία. Με συγχωρείτε, κύριε Τσαγκάρη, υπάρχει και η άλλη άποψη ότι αυτή την Ευρώπη δεν τη θέλει. Ευρώπη χωρίς εφάπαξ, κύριε Τσαγκάρη. Την ποια Ευρώπη. Ευρώπη χωρίς εφάπαξ. Υπάρχει αυτό στην Αυστρία. Υπάρχει αυτό στη Γερμανία. Από ανασφάλιση. Και από όλους μα δεν είναι Ευρώπη που προσφεύγουν στους δημάρχους και ζητάνε κοινωνική αλληλεγγύη. Δεν είναι Ουκρανία η Ευρώπη, κύριε Κατσαμπέλη, με συγχωρείτε. Και στην Ουκρανία η Ευρώπη έχει βάλει. Κύριε Κατσαμπέλη, με συγχωρείτε τώρα γιατί δώσατε ωραία πάσα. Σα έδωσα πάσα από την άποψή σα. Δεν είπα τη Σουηδία, εγώ ούτε τη Δανία. Ούτε τη Δανία, ούτε τη Σουηδία. Επειδή συζητάμε για την Ευρώπη και στην Ουκρανία η Ευρώπη έβαλε το χεράκι. Κύριε Κατσαμπέλη. Και όχι μόνο το χεράκι. Εγώ θέλω απλά να θυμίσω. Και βλέπετε πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Η Ελλάδα, η γνωστή ψωροκόστενα, μπήκε στους 10 της Ευρώπης κάποια στιγμή, γίναν 12 μετά με την Ισπανία και με την Πορτογαλία. Η Ελλάδα συνυπέγραφε τότε επεκτάσεις αντί την ενδέχανση. Σήμερα έχει ξανατεθεί επιτάπητο στο ερώτημα τι Ευρώπη θέλουν οι λαοί της Ευρώπης. Πρέπει να πάμε σε αυτό το πλήνο 2 ή αυτοί που το υπέγραψαν είναι το ερώτημα. Παρακαλώ, πάμε στην κυρία. Είναι αυτό Ευρώπη. Η κυρία Κυριακοπούλου πρώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Και σε όλο το πάνελ εκεί. Καλησπέρα. Να μιλήσω, να πω το πρόβλημα που υπάρχει. Ναι, κύριε Διακοπούλου, παρακαλώ. Ναι. Υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με μία αδελφική μου φίλη. Ναι, με ακούτε? Ναι, κύριε Διακοπούλου. Ναι. Έχει έναν όγκο στην κίστη και ο γιατρός είπε ότι πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα. Γιατί αιμορραγεί και το πρόβλημα είναι πως δεν έχει ασφάλεια. Είναι ανασφάλιστη και γι' αυτό ζητούμε την βοήθειά σας, παρακαλώ πολύ, κύριε Παυλόπουλε. Δεν νοσηλεύετε? Όχι, δεν νοσηλεύετε. Σήμερα είχαμε πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ναι, και έκανε υπέρηχο νεφρών και κύστεως. Και εκεί ο γιατρός μας είπε ότι έχει όγκο στην κίστη, ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα. Είχε και το πρόβλημα είναι πως δεν έχει ασφάλεια. Ασφάλεια πιο πριν είχε? Πιο πριν είχε, αλλά τώρα δεν έχει γιατί χρωστάει στο ΙΚΑ και δεν έχει θεωρήσει τον βιβλιαριό της. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί στα δημόσια νοσοκομεία και η ανασφάλιστη για επίγοντα περιστατικά προβλέπει τη διαδικασία να μην παρεμποδίζεται
η επέμβαση. Κρίνεται ως επίγον περιστατικό, κυρία Κυριακοπούλου. Βεβαίως, αφού διαπιστώθηκε. Ναι, επίγον περιστατικό είναι, αλλά εκεί ο γιατρός μας είπε ότι εάν δεν λυθεί το θέμα της ασφάλισης, δεν μπορούν να αναλάβουν να αφαιρέσουν τον όγκο. Πήγε στο νοσοκομείο, δηλαδή, πήγε σε νοσοκομείο. Ναι, 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 στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο πήγαμε σήμερα. Μα δεν είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα ανασφάλιστα επίγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζουν. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Πώς δεν τους δέχονται τώρα. Ωραία, θα πάρουμε ένα τηλέφωνο. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό που λέει αφήσει το όνομα. Να αφήσει το όνομα στο στούντιο, στο σταθμό και να κάνουμε. Ευχαριστώ, κυρία Κυριακοπούλου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Πείτε μου το όνομα της επόμενης γραμμής, παρακαλώ. Ο κύριος Αναγνώστου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, εσάς και στο πάνελ. Να είστε καλά, κύριε Αναγνώστου. Έχω να σας πω δύο καταγγελίες οι οποίες είναι σοβαρές και έχουν καταβροφήσει όλη την κοινωνία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πείτε μου. Σήμερα είχα πάει στην Πειραιώς στο ΤΕΔΕ. Ναι. Πήγα 9 και 4 η ώρα, πήρα το 195 νούμερο. Κατόρθωσα και έφυγα τις 1 η ώρα. Πήγα με σκοπό να κάνω μια ρύθμιση, να ρωτήσω τι χρειάζεται για να κάνω μια ρύθμιση. Mm-hmm. Κύριε Παυλόπουλε, ο κόσμος έκλαιγε. Πήγαινε στον Κισέ, μίλαγε με την υπάλληλο, την κάθε υπάλληλο που ήταν εκεί, η οποία πραγματικά όλα τα παιδιά προσπαθούσαν να συμπεριληφθούν τον κόσμο. Αλλά το κράτος, το επίσημο κράτος, τους έχει δέσει στα χέρια. Πηγαίνανε για να κάνουν διακανονισμό. Τους λέγανε, μέχρι το 12 ό,τι υποχρεώσεις έχετε, 38 δόσεις. Το 13, αλλού λένε 12 δόσεις, εκεί μας λέγανε, 3 δίμηνα πριν, τα υπόλοιπα 12 δόσεις. Κύριε Παυλόπουλε, δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε ότι μας έχουν καταστρέψει. Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Παυλόπουλε, κλείνει μία μετά την άλλη. Σας μιλάω εντύμως. Έχω 8 μήνες με κομμένους τους στένοντες στους ώμους μου. Δεν μπορώ να χειρουργηθώ, κύριε Παυλόπουλε. Πιστέψτε με, είμαι από το 1979 επαγγελματίας. Μέχρι το 10 δεν καθυστέρησα μία στιγμή να πληρώνω τους φόρους μου, τα ταμεία μου. Μετά το 10 αιμορραγώ. Σας παρακαλώ, κύριε Παυλόπουλε. Αυτοί οι καρέκλες και τα ρηπουκάμπες καρέκλες δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αντεπεξελθεί. Ευχαριστώ, κύριε Αναγνώστου. Είπαμε, το 60% των φορολογουμένων και ασφαλισμένων δεν μπορούν να πληρώσουν. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για χαραμοφάιδες, ούτε για λαμόγια πάντως, των ΜΚΟ που έπαιρναν. Συμφωνώ. Αφιδώς. Αφιδώς το χαρτικό χρήμα. Οι παρέες των δημεταίων. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν μέχρι το 10 μια κανονική ζωή. Ναι, κατέβαλαν τις φορές τους, είχαν ένα κύκλο επαγγελματικό, κινούσαν την πραγματική οικονομία, έριχναν χρήμα στην αγορά και ξαφνικά όλο αυτό με έναν βίαιο τρόπο έχει χαθεί. Και τώρα καλούνται να σηκώσουν ένα σταυρό που δεν μπορούν να το σηκώσουν. Αυτό λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο και επειδή εδώ θέλω να συνεισφέρω στην συζήτηση και να δώσω έτσι ένα παράθυρο αισιοδοξίας στον τηλεθεατή. Ήδη αυτή τη στιγμή το ξέρω προσωπικά και στο γραφείο του κ. Στουρνάρα και στον κ. Βρούτσι υπάρχει στο τραπέζι πρόταση για ρύθμιση η οποία πιθανόν να έρθει και αυτή τη βδομάδα μόλις τελειώσει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα για 72. Τουλάχιστον ή 60-72 δόσεις ανάλογα με το ποσό. Εκάντε το λοιπόν. Και σταματήστε κατά αυτόφορα στους ανθρώπους που τους έρνετε, λες και είναι τα χρώματα επισφαγή. Θεωρώ ότι οφείλονται τα αυτόφορα σε ευθυνόφοβους προϊσταμένους και διευθυντές διαφόρων περιφερειών, οι οποίοι φοβούμενοι να αναλάβουν κάποιο κόστος να κάνουν μια προσωπική διευθέτηση σαν διευθυντές που είναι ή στο ΙΚΑ ή στην εφορία σε κάποια περιοχή βρίσκουν την εύκολη λύση του εντάγματος ή της κατάσχεσης. Τώρα ζήτησε να παρέμβει ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και δήμαρχος Αμαρουσίου. Ναι, κύριε Πατούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδοπουλέ. Αυτά τα δύο περιστατικά που σας πήρανε σήμερα στην εκπομπή πράγματι βρίσκονται πρόοδοι εξόδου. Και το θέμα καρκινοπαθούς, διότι πρέπει
πω στο φίλο μου τον κύριο Ταμίλο ότι μπαίνουν εισαγωγοί στα νοσοκομεία μόνο αυτοί που αντιμετωπίζονται ως οκτή βαρύ περιστατικό. Οι ογκολογικοί ασθενείς είτε αυτοί που πρόκειται να κάνουν χημειοθεραπεία για συντηρητική θεραπεία είτε χειρουργική δεν αντιμετωπίζονται ως οξύ περιστατικό, άρα δεν μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο εάν δεν έχουν ασφαλιστικό φορέα ή αν δεν δώσουν τα χρήματα για να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή να αιμορραγεί μέχρι θανάτου η γυναίκα για να μπει στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ακριβώς κύριε Παυλόπουλε, και πρέπει να το ξέρετε ιδιαίτερα εσείς μέσα από την εκπομπή σας, γίνονται πάντα προσωπικές παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιους διοικητές, να βρουν κάποιο παραθυράκι, γιατί ο νόμος δεν υφίσταται να συμβεί αυτό σε καθολικό επίπεδο. Ορίζει αυτό που περιγράψατε αυτό, κύριε Ρωτάκη. Ο ανασφάλιστος, κυρία Ζαρακέλη... Το χαρακτηρισμό του περιστατικού, ναι, το ορίζει ο νόμος. Ναι. Όπως ακριβώς ο κύριος που πλήρωνε μέχρι το 10 και για 1-2 χρόνια δεν πλήρωσε και θα μείνει ανάπηρος από το χέρι του, και αυτός αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκεται πρόαδιο εξόδου. Και θα έλεγα, και αυτό αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είμαστε η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη που ο άνεργος σημαίνει ότι όταν χάσει την υγειά του δεν μπαίνει να τη βρει την υγειά του. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει μόνο στην χώρα μας. Μπορώ να σας πω ότι και για τα δύο περιστατικά μπορούμε να από αύριο να έρθουμε κοντά τους και μαζί να παλέψουμε στα νοσοκομεία ώστε να βρουν την υγεία τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατρούλη. Και ο κύριος Ταμίλος, κύριε Ταμίλε, να μας δώσετε. Ελάχιστε το. Δεν χρειάζεται να αιμορραγεί μέχρι θανάτου η γυναίκα για να χαρακτηριστεί οξύ περιστατικό. Θεωρώ ότι μερικοί υπουργοί από την πολύ προθυμία να εξυπηρετήσουν ακόμη και τις πρέπει να πεθάνει στα σκαλιά του νοσοκομείου για να την βάλουν μέσα. Για λόγους εξοικονόμησης έχουν υπερβεί τα όρια. Νομίζω ήρθε η ώρα να διορθώσουμε τις λάθος πολιτικές. Τραγικό με το βιοτέχνη του ΤΕΒΕ πάντως, και εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, κύριε Τσακάλη. Θα έχουμε μετά την τελευταία κουβέντα, θα την πείτε και εσείς. Όχι με το βιοτέχνη του ΤΕΒΕ να πω το ωραίο. Ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Απίστευτες ευκαιρίες και το Μάρτιο. Δευτέρα και Τρίτη στα Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour. Σπαλέλια μόνο 6 και 19 το κιλό με την κάρτα Club. Επιπλέον και στα Carrefour Express. Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1 κιλό μόνο 79 λεπτά. Όλες οι σερβιέτες Everyday 1+1 δώρο. Και αρακάς ή φασολάκια βαρμπαστάδης κατεψυγμένα μείον 40%. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Σήμερα μαγειρεύουμε όσπρια. Τέλεια! Για υγιεινή διατροφή, ασπίδα κατά της χοληστερίνης. Με την ποιότητα 3α. Θρεπτικά, υγιεινά και νόστιμα. Το καλό το φαγητό έχει πάντα 3α. Οι προσφορές στα Andreadis Home Stores συνεχίζονται. Όλοι οι καναπέδες ή τα καθιστικά με 50% έκπτωση, δωρεάν μεταφορικά και έως 10 άτοκες δόσεις. Ζήστε το σπίτι σας στα Andreadis Home Stores. Στην εποχή που επικρατούν μόνο οι καλύτεροι, οι σπουδές σου είναι σημαντικές. Μισελ, σπουδές υψηλής κομματικής. Κλείσε την εγγραφή σου τώρα στο 211-300-5000. Μακελιό.gr, το site των μεγάλων αποκαλύψεων. Μακελιό.gr. Ρεπορτάζ, ντοκουμέντα αποκαλύψεις. Μακελιό.gr. Το site που δεν φοβήθηκε ποτέ κανέναν. Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Σκόραρε αλλιώς. goalbet.com. Παίξε live και ειδικά στοιχήματα νόμιμα και με ασφάλεια, με τις καλύτερες αποδόσεις, με bonus εγγραφής 100%. goalbet.com. Μπες δυνατά στο παιχνίδι. Με 45 χρόνια εμπειρία,
Η Ευρώπη Ασφαλιστική ξεχωρίζει ως η εξειδικευμένη δύναμη στους μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς κινδύνους. Ευρώπη Ασφαλιστική. Φέρε εγκυότητα και αξιοπιστία. Οι πόρτες και τα παράθυρα στο σπίτι σας μπάζουν. Αυτό σημαίνει απώλειες θερμότητας. Και όλα αυτά σημαίνουν πολλά χρήματα που φεύγουν στην κυριολεξία κάτω από την πόρτα σας. Αν θέλετε να εξοικονομήσετε μέχρι και 30% από τους λογαριασμούς σας θέρμανσης και ψύξης, η θερμοπροστασία πόρτας είναι το έξυπνο μονοτικό διπλής όψης, που με μια κίνηση σφραγίζει τα κενά κάτω από τις πόρτες σας και από τις δύο πλευρές. Η θερμοπροστασία πόρτας κλείνει αεροστεγώς τα κενά κάτω από τις πόρτες, κρατώντας τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Και επειδή είναι διπλής όψης, σφραγίζει την πόρτα σας και από έξω και από μέσα. Γι' αυτό και είναι τόσο αποτελεσματικό. Κοιτάξτε πόσο αέρας περνάει κάτω από την πόρτα χωρίς θερμοπροστασία. Κοιτάξτε τώρα πόσος αέρας περνάει όταν τοποθετήσουμε τη θερμοπροστασία πόρτας. Δεν περνάει. Τοποθετούμε τους δύο κυλίνδρους μέσα στις θήκες, διπλώνουμε την άκρη από τις θήκες και κουμπώνουμε με το σκράτς. Αν η πόρτα μας είναι στενή, μπορούμε να κόψουμε τους κυλίνδρους στο επιθυμητό μήκος. Σας απαλλάσσει από τον κρύο αέρα και από τη σκόνη, αλλά και από τα ζωήθια που περνούν κάτω από την πόρτα σας το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα βάζατε απλά αεροστόπ, που έφευγαν συνέχεια από τη θέση τους κάθε φορά που ανοίγατε την πόρτα. Η μοναδική πατέντα όμως της θερμοπροστασίας μας της επιτρέπει να κινείται μαζί με την πόρτα. Η θερμοπροστασία πόρτας θα σας κάνει οικονομία στη θέρμανση και θα προστατεύσει το σπίτι σας από τα έντομα, τη σκόνη, τις μυρωδιές και το θόρυβο. Και εφαρμόζει ακόμη και στις θωρακισμένες πόρτες που έχουν μεγάλο πλάτος. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Η θερμοπροστασία πόρτας θα γίνει δική σας σε πολύ χαμηλή τιμή. Μόνο 14,99 ευρώ τα δύο κομμάτια για να μονώσετε δύο πόρτες. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε την. 2310-888-555. Ακόμη μια προσφορά της Diamant ΑΕ. Εμείς χτίζουμε γέφυρες με τους πελάτες μας, όχι τείχους. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Στα δύσκολα, καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Είστε επαγγελματίας. Μην ψάχνετε αλλού. Ελάτε Κηφισού 150. Στο μεγαλύτερο Cash & Carry καλλιντικών, ειδών κομμωτηρίου, αισθητικής, manicure, pedicure, φαρμακείου, με τιμές φθηνότερες από παντού. Επικάλ, η μεγαλύτερη ποικιλία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς είναι εδώ. Έκθεση σπιτιού Home Show. Ελάτε στην έκθεση με τους επώνυμους εκθέτες. Κερδίστε χρόνο, ποιότητα, τιμή. 8 έως 16 Μαρτίου στο νέο εκθεσιακό κέντρο στάδιο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. Χορηγός Linea Strom. Η ηλιοφάν παρουσιάζει επιλεκτικός ηλιακός θερμοσύφωνα Stark από 365 ευρώ, 210-42-50.000, με την εγγύηση της Αγγελόπουλος Group. Βάλε μπροστά για τη φροντίδα του κήπου σου με εργαλεία και μηχανήματα Alpina. Θαμνοκοπτικά, χλωοκοπτικά, αλυσοπρίωνα και κλαδευτικά για κάθε χρήση, με την εγγύηση της Interpower Κηδωνάκης. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις σκουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης.
Επιστρέφουμε, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, παρακαλώ πολύ, για μία τελευταία φράση από τον κύριο Ταμίδο, τον κύριο Μανούρη και τον κύριο Τσακάρη. Σύντομα, παρακαλώ πολύ, γιατί πρέπει να τα κλείσουμε. Ναι, κύριε Ταμίδο. Εγώ νομίζω ότι στη φάση που είμαστε στο τέλος μιας οδυνηρής πορείας, χωρίς να είμαστε σίγουροι τι θα ακολουθήσει, ελπίζουμε ότι είναι αισιόδοξη η επόμενη περίοδος, πρέπει το κράτος να διορθώσει τις αδυναμίες που έχει δημιουργήσει το μνημόνιο. Δηλαδή, οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι εργαζόμενοι, πρέπει να λύσουν τα προβλήματά τους. Να ρυθμιστούν οι οφειλές. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες θέλουμε να είμαστε συνεπείς ως προς το κράτος στις υποχρεώσεις μας, αλλά στα πλαίσια του δυνατού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει τώρα να επανορθώσουμε τις αδικίες για να μπορέσουμε πραγματικά να κοιτάζουμε στα μάτια τους Έλληνες πολίτες. Να πεθαίνουμε έξω από τα νοσοκομεία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα για την ανάπτυξη, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, καλύτερα να ρωτάμε τους νέους γι' αυτό, οι οποίοι φεύγουν σήμερα από την Ελλάδα. Νεανική καινοτομία, επιχειρηματικότητα. Η χώρα μας έχει αποθέματα. Θέλουν ευκαιρίες οι νέοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί σήμερα την προστατευμένη νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα στα πρώτα στάδια, ώστε να μην χαραμίζονται περιουσίες και οι γη, οι κόρες τρώνε τα εφάπαξ των γονιών. Και το μετέπειτα στάδιο είναι να ψάχνουν μια δημόσια θέση παρακαλώντας τον γείτονα βουλευτή, φίλο βουλευτή. Και όσον αφορά για το κοινωνικό κράτος, θα πρέπει αυτό το περιβόητο κράτος να επαναπροσδιοριστεί. Δηλαδή, το θέλουμε ένα μικρό ευέλικτο μηχανισμό που να ελέγχει τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια από τα οποία υποφέρει η Ελλάδα. Θέλουμε ένα μικρό ευέλικτο κράτος που να έχει όμως παιδεία και υγεία για όλους. Γιατί είναι κεντρικό αγαθό αυτό, δεν μπορεί να το κάνει αυτοδιοίκηση. Και μια αυτοδιοίκηση που να μπορεί να διασφαλίσει ένα τοπικό κοινωνικό κράτος με επιθετική κοινωνική πολιτική. Όχι πίσω από το ΚΙΣΕ. Κύριε Τσακάρη, μισή φράση, παρακαλώ. Τίποτα. Η φράση μου είναι ότι αυτός ο επαγγελματοβιοτέχνης, ο οποίος προηγουμένως μιλάγατε και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που παίρνετε κάθε βράδυ, που δεν μπορεί να πάει να εγχειρίσει την πλάτη του, την ώρα που το ΤΕΒΕ του λέει και ο ΑΕ ότι είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να προσέλθει σε νοσοκομείο, είναι την ίδια ώρα που ο ίδιος οργανισμός και το ίδιο κράτος τον χρεώνει μήνα-μήνα και θα τον συλλάβουν και θα του πάρουν για το σπίτι, την ώρα που τον θεωρούν ανασφάλιστο. Ας επιλέξουν ένα από τα δύο. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις σας και τους συναδέλφους μου. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Για να κερδίζετε ακόμα πιο πολύ. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα